Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Α, το σημερινό βίντεο νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο και θα έχει απήχηση σε πολλούς από εμάς εδώ στην κοινότητα. Βλέπετε ότι ο τίτλος είναι «Απορίες που μου έχουν δημιουργηθεί από τη ζωή και από την ψυχοεκπαίδευση και για την ψυχοθεραπεία». Ε, το έχει γράψει το email χαμογελώ γιατί το γλυκό μου το κορίτσι ε, έγραψε, τα, το έγραφε τμηματικά αλλά το έστειλε το ένα μετά το άλλο και θα δείτε τώρα τι μου έγραψε. Μου το έγραψε αυτό το email και με ρώτησε αν θέλω να το κάνω vlog. Και ναι, θέλω. Λέει, θέ, και τη έγραψα, ναι, θα το κάνω βίντεο. Και μου λέει, θέλω, θέκλα, το ξέρω ότι πάνω απ' όλα γίνομαι ενοχλητική που έστειλα έξι like, email και όχι ένα. Αλλά πρώτη φορά χρειάστηκε να γράψω τόσα πολλά σε ένα email. Δεν ήξερα να τα κουμαντάρω. Φοβόμουν να μην τα σβήσω και σου τα στέλνω κομμάτια-κομμάτια, τμήματικά. Δεν πειράζει. Στην αρχή σου εξηγώ με δικά μου λόγια πώ νιώθω και τα επόμενα email είναι copy-paste, όπω είχα σημειώσει σε στιγμέ που μου ερχόταν κάτι για να το φέρω στη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, οι φίλοι, όπω είπαμε στο βίντεο Κουλτούρα ψυχοθεραπεία και όρια σκέψη για θεραπευτέ και θεραπευόμενου, έκανε από μόνη τη αυτό που είχαμε πει να παίρνει σημειώσεις τις οποίες να φέρνει στη ψυχοθεραπεία της και αναφέρει εδώ ότι κάποιες φορές την ψυχολόγο την τελευταία που πηγαίνει ε, όταν τη βλέπει ψυχολόγος να πηγαίνει με τις σημειώσεις της λέει πάλι έφερες πράγματα και σημείωσες Λέει ότι κάποια πράγματα που τη έχει πει, ότι έχει μάθει στη ψυχοθεραπεία, ότι για παράδειγμα, γνωρίζουμε, όταν γνωρίζουμε κάποιον, τον ρωτάμε αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία και είναι απαραίτητο να έχει κάνει ψυχοθεραπεία για να βοηθηθεί. Λέει η ψυχολόγο τη είπε ότι δεν είναι αναπαραίτητο να κάνει ψυχοθεραπεία, δεν το έχουν όλοι ανάγκη. Και λέει, δεν ξέρω αν η ίδια έχει κάνει ψυχοθεραπεία, δεν τόλμησα να τη ρωτήσω. Εδώ να διευκρινίσω κάτι. Ότι το ερώτημα που λέω να κάνουμε στι πρώτε συναντήσει ή στην πρώτη συνάντηση δεν είναι αν. αν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία και αν έχεις κάνει ναι σε παίρνω, αν δεν έχεις κάνει δεν σε παίρνω. Το ερώτημα είναι ποια είναι η στάση σου απέναντι στη ψυχοθεραπεία. Έχεις κάνει ποτέ και αν δεν έχεις κάνει, αν εμείς οι δυο γίνουμε ζευγάρι ρε παιδί μου και περάσει ο καιρό και περάσουν τα χρόνια και έχουμε κάποιες δυσκολίες, θα ήσουν δεχτικό στο να πάμε μαζί σε έναν ψυχολόγο ή να πας μόνο σου. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή κάποιο να έχει όντω κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά να είναι δεκτικό στη ψυχοθεραπεία. Και λέω ότι τη έκανε εντύπωση ότι όταν συναντηθήκαμε στην Αθήνα, θυμόμουν το mobbing που για το οποίο μου είχε μιλήσει σε μηνύματα στο Instagram. Και μου λέει, μου έκανε εντύπωση που το θυμόσουνα. Εντάξει, ήταν πολλά τα μηνύματα στο Instagram. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το κορίτσι αυτό είναι ένα γλυκύτατο, καταπληκτικό κορίτσι, η οποία δεν είναι Ελληνίδα. Φαίνεται 22-23 χρόνια να Uh, νομίζω μας είπε στο πρώτο εργαστήρι που συναντηθήκαμε στην Αθήνα ότι 18 Μαΐου ότι είναι 35 σε εκείνη την ηλικία, ενώ φαίνεται 23, 22-23 το πολύ. Και εγώ αυτή την ηλικία νομίζω ότι έχει. Είναι πολύ αξιολογική κοπέλα, είναι πολύ εργατική, πολύ φιλότιμη. Δεν είναι Ελληνίδα, δεν είναι η μητρική τη γλώσσα τα ελληνικά. Έχει έρθει αρκετά μεγάλη στην εφηβεία, έχει έρθει στην Ελλάδα. Όμω προσπαθεί και εργάζεται πολύ φιλότιμα και μαθαίνει και την ελληνική γλώσσα, γιατί κάπου αναφέρει και σχολείο, θα δείτε στη συνέχεια, και ψυχοεκπαιδεύεται στα ελληνικά και μπράβο τη. Όπω είπε και η χθεσινή κοπέλα του βίντεο, αυτό το βίντεο το γυρίζω Κυριακή βράδυ, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Το βίντεο που είχαμε κάνει από την αποθήμα επιζώσα και ευημερούσα. Είχε πει ότι τη άρεσε η κυρία αυτή που είναι στα 61. Ότι τη άρεσε που είδε νεαρά κορίτσια και μάλιστα και κορίτσια που είναι άλλων εθνικότητων. τα οποία επιμένουν και ψυχοεκπαιδεύονται στα ελληνικά. Λοιπόν. Καλησπέρα, Θεκλάρα μα. Καλησπέρα. <laughs> κάποιο είπε προηγουμένω δεν είναι σεβαστικό το Θεκλάρα. Ξέρω ότι όταν κάποιο το λέει με αγάπη, είναι πάρα πολύ σεβαστικό. Ε, είμαι σίγουρη το κορίτσι αυτό το λέει με αγάπη, το νιώθω Θέλω εδώ και δυόμισι μήνες να σου γράψω Και αντιστεκόμουν για να μην ενοχλήσω Μπορώ μόνο να υποθέσω πόσα μηνύματα και email παίρνεις καθημερινά Ουου, πολλά Αλλά κάτι έντονο μέσα μου με κάνει να σε σκέφτομαι συνεχεία <laughs> Δεν είμαι λεσβία <laughs> <laughs> Νιώθω ότι εσύ με καταλαβαίνεις παρόλο που δεν με ξέρεις Αλλά από τις φορές που έχουμε επικοινωνήσει γραπτός είναι, λες και είσαι εκεί μαζί μου και πιάνεις ακριβώς πώς νιώθω. Για παράδειγμα και φορές που σου έχω μιλήσει για αγκομενικές μου ανησυχίε, που νομίζω ότι κάποιος άλλος όταν τα το έλεγα μπορεί να με και παράλογη, όμως εσύ ε, όταν μοιράστηκα την ανησυχία μου μαζί σου, αυτά που μου είπες έχουν βγει αληθινά. Και λέ, λέει επίσης και μια άλλη... Ε, 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 εμπειρία. Λέει ένα τύπο που ήμασταν τρει μήνε μαζί με χώρισε στην καραντίνα. Το θυμάμαι αυτό μου το έγραφε, κάνοντα gas lighting συνεχώ. Και στο τέλο μου έκλεισε ραντεβού να βρεθούμε την άλλη μέρα και τελικά δεν ήρθε ποτέ. Άρα σου έκανε gas lighting, σου έκανε και γκόστινγκ. Όλα μαζί. Εξαφανίστηκε, τον κατάπηκε η γη. Είχα χάσει το μυαλό μου. Το κλάμα ήταν η καλύτερη μου παρέα και το μυαλό μου κάθε μέρα. Πήγαινε προ την καταστροφή. Ένιωθω ότι τα χάνω. Η αυτοεκτίμησή μου στα πατώματα. Ήταν τότε που σε ανακάλυψα και τα βίντεο σου για την αρχισιστική κακοποίηση μου έδωσαν απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που δεν μπόρεσα να πάρω πουθενά. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, αγάπη μου που το ψάξε. Μπράβο που το ψάξε διαδικτυακά. Και μπράβο που όταν βρήκε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που σου λύνει τι απορίε σου, παρέμεινε. Ε, Έχει και καλή κρίση. Γιατί δεν πήγε, για παράδειγμα, να μπει σε κανάλια τα οποία διαβάζουν τα ταρό και λένε για τι ερωτικέ σχέσει ή σε κανάλια τα οποία λένε για μαντίε και τέτοια πράγματα. Μπήκε σε ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Στι 20 ώρε που έχει ημέρα, μέσα 24 που έχει ημέρα, εγώ άκουγα τα βίντεο σου. Στις, στις, 20 ώρες από τις 24 που έχει ημέρα, εγώ άκουγα τα βίντεο σου. Μαζί σου σηκώθηκα, μαζί σου δυνάμωσα και το ευχαριστώ είναι λίγο. Λέω πιο πάνω ότι νιώθω πως εσύ με καταλαβαίνει, γιατί νιώθω ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτήν της αλήθεια. Όντω είναι πολύ ειλικρινή και έντιμη κοπέλα. Έχει αληθινή καρδιά και αυτό το καταλαβαίνω που τσαλακώνει την εικόνα σου και μας μιλάσαν ανοιχτά για βιώματα με τα οποία σε πολλά ταυτίζομαι και έχω κλάψει. Ήμουν πάντα σε όλη μου τη ζωή ειλικρινής και αυτό μου έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα γιατί δυστυχώ οι άνθρωποι έχουν βουλιάξει στο ψέμα και εγώ από την άλλη στεναχωριέμαι εύκολα. Μου δίνεις δύναμη όμως να σηκώσω τη φωνή να πει μόνο. Δεν θα σου γράψω για τα παιδικά μου χρόνια γιατί σαφώς δεν περιμένω να κάνω ψυχοθεραπεία από ένα email. Σου αναφέρω όμως ότι δέχθηκα παραμέληση και πολλά άλλα. Ο λόγος που σου γράφω είναι γιατί νιώθω περίεργα. Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα πολλές φορές να σου πω τους προβληματισμούς μου, γιατί νιώθω ότι μόνο εσύ θα μπορείς να με καταλάβεις, αλλά μια έλεγα να μην σε ενοχλήσω, μετά έλεγα θα φανώ παράλογη. Είδατε ότι οι, οι καλοήθεις άνθρωποι το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται πρωτού στείλουν ένα mail. Έχω προσπαθήσει να ψυχοψαχτώ χρόνια και μέσω βίντεο και από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για ψυχολόγους που έχω επισκεφθεί, διότι δεν έκανα τακτικά συναντήσεις. Σε έναν για οικονομικούς λόγους, παλιά δεν είχα χαρτιά, έπαιρνα ψίχουλα χρήματα και τα τελευταία χρόνια βρέθηκα, αφού τα έκανα τα χαρτιά μου, βρέθηκα χρεωμένη 2,5 χιλιάρικα σε εφορία για καθαριστικά και άσχετα που δεν ήξερα και σιγά σιγά τα ξεχρεώσα και αυτά. Πήγαινα σε ψυχολόγο, για παράδειγμα, όταν έφτανα στο ΑΜΗ, ...και δεν μπόρεσα να το χειριστώ. Και γράφει δύο, δύο σοβαρά περιστατικά. Α, όταν έμαθε κάτι για τον πατέρα του... το οποίο την πλήγωσε πάρα πολύ... ...και όταν έφυγε από μια δουλειά. Α, ωστόσο τον ένα ψυχολόγο... ...σου είχα αναφέρει σε περιστατικό. Ναι, μου είχε αναφέρει για ένα ψυχολόγο... ...στον οποίο πήγαινε αυτό το κορίτσι... ...το οποίο κάνει ημεροκάματο... ...ο οποίος χρέωνε ένα πολύ μεγάλο Ε, την κάθε συνεδρία μου έχει πει αυτό το ποσό: είναι πολύ μεγάλο ποσό. Πα, θεωρώ, το θεωρώ υπερβολικό ποσό. Σχεδόν τριψήφιο δηλαδή. Ε, ο οποίο όταν του είπε ότι δέχεται μόμπινγκ στη δουλειά τη και ταλαιπωρείται και σκέφτεται να φύγει, αυτό τη είχε πει: Μα δεν γίνεται να φεύγουμε από μια δουλειά. Μα δεν μα αρέσει. Κάτι το οποίο τη έδειξε ότι δεν, δεν έδειξε συνέστηση αυτό ο ψυχολόγο για αυτό που περνούσε. Και τότε τη είπα ότι πρέπει να προσέχουμε ποιον ψυχολόγο θα διαλέγουμε. Δεν, μου έστειλε το προφίλ του είναι ένα ο οποίο φαίνεται πολύ όμορφο και πολύ πετυχημένο στα social media. Ότι δεν έχει σημασία εξωτερική εικόνα και υπεργάμινε. Και το αν χρεώνει πολλά το οποίο δείχνει, υποτίθεται σπουδαίων. Κάποιοι χρεώνουν πολλά και για λόγου marketing. Ε, ό,τι σημασία έχει ε, ο ψυχολόγο τον οποίο θα πάμε να νιώθουμε ότι συνδέεται αυθεντικά μαζί μα και ότι έχει γνώσεις πάνω στα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ε... μετά μια άλλη περίπτωση ήταν μια ψυχολόγος που όταν είχα αναφέρει ότι δυσκολεύομαι να βάλω όρια και πάλι κάτι είχα στεναχωρηθεί πολύ σε δουλειά μου είπε θα σε κάνω εγώ μπιτς. Και η μούρη τη γενικά φαινόταν κάπω, όλο μπότοξ παντού. Εντάξει, κορί, δεν σημαίνει ότι η ψυχολόγο δεν δικαιούται να κάνει μπότοξ. Άμα μια ψυχολόγο θέλει να κάνει μπότοξ, να κάνει. Τώρα θα, το να σε κάνω μπιτ, μπορεί να το λέει και αστείευοντα. Άμα όμω ένιωθε ότι τα vibes δεν τέριαζαν, και άμα ένιωθε ότι αυτό που σου έβγαζε αυτή η ψυχολόγο δεν τέριαζε με εσένα, σημαίνει δεν ταιριάζατε. Για εκείνη την ψυχολόγο σίγουρα υπάρχουν άλλε οι οποίε θα πούν, Γουάου, εγώ έχω την πιο γαμάτη ψυχολόγο, η οποία είναι πολύ περιπημένη και η οποία μιλάει τη γλώσσα τη Αργκό. Δεν την ξέρω τι ψυχολόγο, μπορεί να είναι και πολύ καλή ψυχολόγο. Το, το, τι κάνει με τα μαλλιά τη και με τα ρούχα τη και με τη φάτσα τη δεν είναι ενδεικτικό του αν είναι καλή ψυχολόγο ή όχι, ή αν ταιριάζουμε ή όχι. Αν όμω εμά δεν μα αρέσει αυτό που μα βγάζει ο άλλο, σημαίνει δεν ταιριάζουμε. Ενώ ο τρίτο ψυχολόγο ήταν πολύ καλό. Μου είχε αφήσει τη συνεδρία 30 από 50 που το είχε, επειδή έβλεπε πόσο δυσκολευόμουν οικονομικά. Ενώ στον πρώτο που σα λέω έδινε 90. Που είναι ένα πραγματικό ποσό κατά τη γνώμη μου για να κάνεις ψυχοθεραπεία 90 ευρώ και σε ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει με ροκάματο ε, εντάξει είναι λογικό να χρεώσει ψυχολόγο ψυχολόγος 50-60 ευρώ αν και 70 να το καταλάβω αλλά το 90 και κάπου ξεφεύγει κατά τη γνώμη μου πάντα μπορεί να έχω λάθος αλλά αν τα χρήματα για να πάμε στο ψυχολόγο είναι χρήματα που είναι πολύ δύσκολο να τα βρούμε, τότε θα κοιτάξουμε και τη σχέση τιμής του προϊόντος που αγοράζουμε που είναι η θεραπεία και αποτελέσματος. Μπορεί κάποιος που χρονεί πολλά να είναι καλός. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός επειδή χρειώνει πολλά. Εντάξει. Τα αναφέρω και περιγράφω πιο πολύ για να δεις αν πάω καλά. Κόρη, γιατί δεν μην πας καλά. <laughs> <laughs> Αλλά όπω ανέφερα, δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα γιατί έχω κάνει δύο επισκέψει, όχι εντατική. Σίγουρα με δύο επισκέψει σε ένα ψυχολόγο, Μπορεί να πάρει μια πρώτη εικόνα, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ενώ, αν κάνει 10-15 επισκέψει, μπορεί να γνωρίσει καλύτερα εκείνον τον ψυχολόγο και μπορεί να κατανοήσει καλύτερα και τον τρόπο που δουλεύετε μαζί, ή τον τρόπο που δουλεύει, το πώ ταιριάζεται ή όχι. Και φτάνουμε στο σήμερα που πάω δωρεάν. Α. Έμαθα από μια κοπέλα στο σχολείο για το δωρεάν αυτό και χάρηκα τόσο πολύ. Πάντα ήθελα να κάνω μακροχρόνια θεραπεία να πιάσω όλα μου τα θέματα, βιώματα και ανησυχίε, αλλά ακόμα δεν έχω καταφέρει να σταθώ καλά σε μια μόνιμη δουλειά. Αλλά δεν ξέρω αν θα έχω αποτελέσματα, αν θα βοηθηθώ. Και νιώθω κάπως με αυτό. Δεν ξέρω αν φταίω εγώ που τα βλέπω έτσι. Νιώθω πως απλά τα λέω, αλλά τα βγάζω από μέσα μου σε έναν καθρέφτη, αλλά δεν νιώθω να βοηθιέμαι ώστε να αλλάξω σκέψεις ή συμπεριφορές ή να καταλάβω. Νιώθω πάλι το ίδιο μπερδεμένη όπω πριν. Πάω. Νιώθω ότι μένω στάσιμη στη θεραπεία. Εδώ θα τη στείλουμε ένα μήνυμα τη κοπέλα, να τη ρωτήσουμε πόσε φορέ έχει πάει στη θεραπεία. Πρέπει να τη ρωτήσουμε. Ένα λεπτό. Ρωτήσαμε και μάθαμε ότι πηγαίνει σε μια ψυχολόγο του Δήμου, ότι έχει τρει μήνε περίπου που πηγαίνει και ότι στην αρχή πήγαινε μια φορά την εβδομάδα και τώρα πάει δυο φορέ την εβδομάδα. Άρα είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα οι τρει μήνε για να καταλάβεις αν βοηθιέσαι από τη θεραπεία ή όχι, να δει κάποια πρόοδο ή όχι. Λοιπόν, όταν είχα πρωτοπάει στη θεραπεία, είχα πει ότι θα ήθελα να μάθω να βάλω όρια και να τηρώ και τα όρια των άλλων, γιατί άθελα μου μπορεί να τα πατήσω. Είπα στη ψυχολόγο ότι θέλω να μάθω να ζω αυθεντικά και να έχω ουσιαστικέ σχέσει. Δυσκολεύομαι να δημιουργώ φιλίε, και επίση, μια, μια αληθινή σχέση. Τη είπα ότι σκέφτομαι μήπω είμαι ένα Και μέσα στην ομιλία μου, ανέφερα συχνά ότι φταίω εγώ. Για παράδειγμα, μου λέει, Γιατί το λε αυτό. Και έλεγα ότι το λέω αυτό, γιατί είμαι εδώ στη θεραπεία για μένα. Δεν είμαι για του άλλου. Εγώ δυσκολεύομαι. Και επειδή αυτό με του άλλου μου συμβαίνει συχνά, θέλω να μάθω τι κάνω, ίσω χωρί να ξέρω και συμβαίνουν αυτά. Μόνο εμένα μπορώ να αλλάξω. Έχω αναλύσει στη θεραπεία κάθε λεπτομέρεια από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι σήμερα. Τι τέσσερι πρώτε συνεδρίε μίλαγα μόνο εγώ και ζήτησα συγγνώμη στο τέλο. Αλλά ήθελα να αναφέρω όσε περισσότερε πληροφορίε μπορώ, ώστε να μπορεί να καταλάβει πώς αντιδρώ, πού κάνω λάθο, τι με ενοχλεί. Ήθελα τόσο πολύ να βοηθηθώ. Πιο κάτω, σου αναφέρω κάτι προβληματισμού που έχω θέσει αυτέ τι τρει μήνε σχεδόν. Α, ήδη. <laughs> Το έλεγε παρακάτω. Τα μεταφέρω όπω τα είχα σημειώσει σε διάφορε στιγμέ που μου ερχόταν. Τώρα που την πήρα τηλέφωνο την κοπέλα, μιλήσαμε για τέσσερα λεπτά και τέσσερα δευτερόλεπτα στο τηλέφωνο. Μου είπε ότι ε, πολύ συχνά έχει ρωτήσει στη θεραπεία την ψυχολόγο τη της, τι κάνω λάθο, τι μπορώ να αλλάξω από τη συμπεριφορά μου, πώ να αλλάξω από τον τρόπο που σκέφτομαι, πώ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι προκειμένου να είμαι καλύτερα και να έχω καλύτερη ζωή και η ψυχολόγος της δεν της απαντούσε σε αυτά τα ερωτήματα, όπως λέει η ίδια ακριβώς. Λοιπόν, ε... όταν ήταν μικρή, λέει δύο φορές παρολίγων έτυχε θύμα βιασμού. Αυτό είναι πολύ τραυματικό γεγονός όντως. Λέει, ίσως φοβάμαι την απόρριψη και την εγκατάληψη. Επίσης έχω θέμα άμα συναντηθώ με ανθρώπους φοβάμαι, είμαι ντροπαλή και μαζεύομαι. Και όσον αφορά τις σχέσεις, λέει η κοπέλα, δεν θέλω να είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά, επειδή ακριβώς θα βιαστώ να παντρευτώ με έναν άνθρωπο που βλέπω ότι δεν οδηγεί πουθενά, γι' αυτό δεν παντρεύομαι. Εγώ το βλέπω δύναμη να στέκεσαι μόνη στα πόδια σου, χωρίς να περιμένεις, χωρίς να, περιμένεις να δίνεσαι παντού για να εξαρτιέσαι από αυτόν, να σου προσφέρει στέγη και να βολευτείς να φύγεις όπως βλέπω ψευτικούς γάμους. Εδώ μου, μου είχε γράψει προηγουμένως ότι είπε στην ψυχολόγο της ότι ε, όταν γνωρίσει κάποιον, έτσι έχει καταλάβει από τα βίντεο, ότι πρέπει να το ρωτήσει αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία και ότι το να έχει κάνει ψυχοθεραπεία ένας πιθανός σύντροφος είναι μια καλή ένδειξη ότι μπορεί να μα ταιριάζει. Και η ψυχολόγο τη τη είπε: Δεν είναι ανάγκη να κάνουν όλη ψυχοθεραπεία, δεν τη χρειάζονται όλοι, τη είπε. Και μου έγραψε η κοπέλα, εγώ ντράπηκα να ρωτήσω αν η ίδια έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Εδώ θέλω να πω για αυτό το κομμάτι ότι αυτό που έχω πει στα βίντεο είναι στα πρώτα ραντεβού, στο πρώτο ραντεβού, να ρωτήσουμε τον άλλον, όχι αν κάνει ψυχοθεραπεία και να του πούμε: Κάνει ψυχοθεραπεία, ναι, μου κάνει, έλα εδώ, σε παντρεύομαι χθε. Ή δεν κάνει ψυχοθεραπεία, φύγε μακριά. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η στάση σου απέναντι στη ψυχολογία και τη ψυχοθεραπεία. Εμένα μου αρέσει πολύ η ψυχολογία και κάνω ψυχοθεραπεία γιατί θέλω να καλυτερεύω ω άνθρωπο. Σε περίπτωση που εμεί οι δυο τα φτιάξουμε αν σε κάποια φάση ω ζευγάρι χρειαστούμε να πάμε σε κάποιο ψυχολόγο, θα ήσουν ανοιχτό, ανοιχτή στο να πάμε μαζί ως ζευγάρι στο ψυχολόγο ή να πα μόνο σου ή μόνη σου, αν αντιμετωπίσουμε κάποιε δυσκολίε στη σχέση μα, στη σχέση μας μελλοντικά, που να χρειαζόμαστε βοήθεια από ψυχολόγο. Και αν, εσύ, αν εκεί σου πει, Όχι, τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ με εναντίον τη τι ψυχολογία, είναι όλα Βλακίε αυτά τα πράγματα, οι ψυχολόγοι σου τρώνε απλώ τα λεφτά σου και η ψυχολογία είναι για αδύναμου χαρακτήρε κλπ. Εκεί, άμα είσαι άνθρωπο που αγαπά τη ψυχολογία και την ψυχοεκπαίδευση και που ψυχοθεραπεύει, όντω σημαίνει ότι δεν σου κάνει ο άλλο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έχει κάνει όντω ψυχοθεραπεία. Επίση λέει η κοπέλα για τι σχέσει ότι είναι σημειώσει τι αυτέ που διαβάζουμε τώρα. Ότι, για παράδειγμα, θέλω έναν άνθρωπο να επικοινωνούμε μαζί του σε βάθο, ουσιαστικά και όχι υπεφανειακά. Πολύ καλό αυτό που θέλει. Και να, να επιμένει να το ζητήσει, να μην κάνει εκτόσει. Θα ήθελα να έχουμε κοινά θέλω ή διαφάσει ζωή, αλλά δεν ξέρω πώ το καταλαβαίνω αυτό, πώ το δημιουργώ. Δεν δημιουργεί τα ίδια θέλω. Παρατηρεί αν υπάρχουν ή όχι. Προσέξτε, ένα σοβαρό πρόβλημα με τη συνεξάρτηση και η κοπέλα αυτή έχει θέμα συνεξάρτηση, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στο σπίτι. Ακόμη μένει με του γονεί τη, όπω θα δούμε στη συνέχεια, και ακόμη υφίσταται κακοποίηση μέσα στο σπίτι που μένει με του γονεί τη και έχει θέμα συνεξάρτηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τη συνεξάρτηση είναι ότι λέμε: Δεν πειράζει, Μωρέ, αν έχει προβληματάκια, θα το φτιάξω εγώ. Θα το φτιάξω, θα το βοηθήσω να ξεπεράσει τα προβλήματα του. Θα το βοηθήσω να, θα το βοηθήσω να, να γίνει καλύτερα. Θα ε, του συμπαρασταθώ να αλλάξει. Όχι, δεν αλλάζει κανένας. Και σας το λέει αυτό μία ψυχολόγος, η οποία προσπάθησε με πολύ φιλότιμες παλαβές προσπάθειες να βοηθήσει τους άνδρες με τους οποίους παντρεύτηκε. Και, και δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό. Άρα, δεν δημιουργούμε το να είμαστε στην ίδια φάση ζωής. Δεν δημιουργούμε το να ταιριάζουμε, παρατηρούμε αν ταιριάζουμε. Και έχουμε το θάρρος όταν δεν ταιριάζουμε με τον άλλο να μην προχωρήσουμε τη γνωριμία. Και βλέπουμε ότι όσο πιο πολύ εξελισσόμαστε, ψυχοεκπαιδευόμαστε, οριμάζουμε ψυχοσυναισθηματικά και ψυχοθεραπευόμαστε, είναι πιο εύκολο να λέμε όχι σε κάτι που δεν μας ταιριάζει. Και αυτή είναι τεράστια πρόοδος, γιατί στο παρελθόν έχουμε φάει πολύτιμο χρόνο Πολύτιμο χρόνο με την έννοια χρόνο που θα μπορούσαμε να, να επενδύσουμε στην εξέλιξη του εαυτού μας, να επενδύσουμε σε σπουδές, να επενδύσουμε σε πράγματα καλά για μας και έχουμε φάει πολύτιμο χρόνο να προσπαθούμε να αλλάξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν αλλάζουν αν δεν το θέλουν από μόνοι τους και αν δεν είναι άνθρωποι που να έχουν πνευματικότητα. Για παράδειγμα, θέλω να μάθω στον εαυτό μου πότε κάποιο ενδιαφέρεται πραγματικά και πότε ο άλλο είναι ψεύτη ή δεν αξίζει να ασχοληθώ μαζί του. Αυτό θα το καταλάβει σιγά σιγά και θα το καταλάβει και εμπειρικά. Το πότε κάποιο αξίζει ή όχι. Επειδή έχω, διαβ... <laughs> Επειδή έχω διαβάσει το παρελθόν πολλέ συνομιλίε σου που μου έχει στείλει screenshots απεικονίσει οθόνε με κάποια αγόρια που μιλούσε, έχω την εντύπωση ότι και εσύ, όπως και πολλές άλλες κοπέλες που είναι εδώ στο κανάλι και μου στέλνετε σχετικά, έχετε τρομερή υπομονή, φοβερή υπομονή. Δηλαδή, αν έχεστε το να μην απαντάει ο άλλος τα μηνύματα και να απαντάει αλλά κέφα, όποτε του φανεί του λολοστεφανή, στέλνει ένα μήνυμα τώρα, απαντάς τώρα εσύ, σου ξαναπαντά σε τρεις μέρες. Ή να εξαφανίζεται από τα μηνύματα και να στέλνει ξαφνικά η ώρα 2-3 το βράδυ και εσύ να το απαντά δεν λέω ότι έχει κάνει ακριβώ αυτά, μιλάω γενικώ. Αυτή η μεγάλη ανοχή στην αρχή, όταν φλερτάρουν δύο άνθρωποι, στρώνει το χαλί για να ξεκινήσει μια σχέση προβληματική. Μηδενική ανοχή στην αγένεια, μηδενική ανοχή στην... στα ψέματα, μηδενική ανοχή στην έλλειψη συνέπειας στην αρχή μιας γνωριμίας. Αν κάποιος άνθρωπος στην αρχή που γνωριζόμαστε που ο καθένα δείχνει τον καλύτερο του εαυτό προκειμένου να τα φτιάξει με τον άλλον. Δείχνει ασυνέπεια, δηλαδή λέει ότι θα έρθει την τάδε ώρα και δεν έρχεται, ή λέει πω θα συναντηθείτε και σε στείνει. Δείχνει αγένεια, στο, το να μην απαντήσει κάποιο το μήνυμα είναι τεράστια αγένεια. Το να σου κάνει γκόστινγκ επίση είναι αγένεια. Και δείχνει γενικώ έναν προβληματικό χαρακτήρα, μηδενική ανοχή από την αρχή. Δεν θα καθίσουμε εμεί να μεγαλώσουμε κάποιον ο οποίο δεν έχει καταβάλει τον κόπο τον πνευματικό ίδιο από μόνο του για να μεγαλώσει και να οριμάσει και δεν πρόκειται να μεγαλώσει με το δικό μα κόπο. Άρα ξέρεις ότι κάποιος δεν αξίζει να ασχοληθεί μαζί του όταν από την αρχή σου δείχνει με τη συμπεριφορά του οι πράξεις μιλούν πιο ηχηρά από τα λόγια όχι με αυτά που σου λέει εγώ σε θέλω και με ενδιαφέρει πολύ και είμαι ερωτευμένος μαζί σου και θέλω να τα φτιάξουμε από τη συμπεριφορά του ότι δεν είναι συνεπής, δεν είναι αξιόπιστος και δεν είναι σεβαστικός και ευγενή. Η ευγένεια είναι μεγάλο προσώς στον άνθρωπο, η ουσιαστική ευγένεια, όχι η επικριτική, η επιπόλαιη ευγένεια. Σου λέω με ευγενικό τρόπο πράγματα τα οποία μπορεί να είναι νέγκινγκ όπως έχουμε πει σε πολλά βίντεο. Αυτό το πρόβλημα το έχω γενικά σε γνωριμίες, για παράδειγμα φιλικές. Είχα αναφέρει στη ψυχολόγο μου ότι και στο σχολείο δυσκολεύομαι. Και γενικά οι άνθρωποι πριν με γνωρίσουν, με βλέπουν έτσι σαν εικόνα, αντίσημο κλπ. Και, λοιπά, και τους φαίνομαι δυναμική. Όντως είναι μια ωραία παρουσία η κοπέλα και ο, δυναμική, δυναμική εξωτερική της εμφάνιση. Αλλά για παράδειγμα, όταν απολογούμε και προσπαθώ να εξηγώ κάτι που μπορεί να έχει συμβεί ή έχει γίνει παρεξήγηση, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση, είμαι ευγενική ή μαζεμένη. Ο άλλο νιώθει ότι έχει περισσότερη δύναμη και συνεχίζει να με βλέπει αλλιώ, να με βλέπει αδύναμη. Έ έτσι, εγώ εξηγώ νομίζοντα ότι μπορού, θα βρούμε μια γλώσσα επικοινωνία, και ο άλλο, όσο με βλέπει να επεξηγώ και να είμαι απολογητική, τόσο περισσότερο πέφτω από τα μάτια του, με βλέπει σαν αδύναμη και μου φέρεται σαν αδύναμη. Σε αυτό μου έχει πει ψυχολόγο κάποια στιγμή ότι έτσι τοποθετώ εγώ τον εαυτό μου σε κατώτερη θέση. Έκλαιγα γιατί ακριβώς αυτό νιώθω ότι γίνεται. Και ο άλλο το παίρνει μετά και λέει Σαν ποια είναι αυτή, Άι, μωρέ. και δεν σου δίνω σημασία από εκεί και πέρα. Δεν είναι ήδη μαζί μου, είναι σαν να μην με θέλουν για παρέα. Την επόμενη φορά το είχα κρατήσει αυτό που μου είπε και, ε, και ρώτησα ε, πώς να βοηθηθώ πάνω σε αυτό που είπαμε, πώς θα μπορούσα να το δουλέψω, πώς να, το θεραπευ... πώς να θεραπευτώ. Εγώ το κάνω από φόβο, τα φοβάμαι κάτι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει, νομίζοντα ότι κάτι έκανα ελό. Εγώ λέω ευχαριστώ με την καλή θέληση και ο άλλος με βλέπει μειονεκτικά. Πώ τοποθετώ τον εαυτό μου σε κατ κατώτερη θέση και δείχνω αξία στον άλλον, Πώ το δουλεύω αυτό. Αλλά το θέμα πήγαινε αλλού και δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση. Κοίταξε. Η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη και για να κάνουμε κάποιες τέτοιες διαπιστώσεις για τον εαυτό μας. Μια τέτοια διαπίστωση ότι εγώ με τον τρόπο που λειτουργώ βάζω τον εαυτό μου σε μειονεκτική θέση απέναντι στους άλλους. Αυτό που σου είπε η κοπέλα ότι... Ε... που τοποθετήσεις εσύ τον εαυτό σου σε, κατ, σε κατώτερη θέση... αυτή είναι an aha moment, μια στιγμή που λες... αχα... τώρα μέσα σε αυτή, με αυτή τη συζήτηση που γίνεται στη ψυχοθεραπεία... με αυτή την κουβέντα έχω φτάσει στη συνειδητοποίηση... ότι εγώ ίδια τοποθετώ τον εαυτό μου πιο χαμήλα. Άρα παίρνω από τη θεραπεία μου αυτή τη συνειδητοποίηση... και κάθε φορά που θα έχω μια αλληλεπίδραση κοινωνική... Κρατάω στο μυαλό μου ότι εγώ έχω την τάση να βάζω τον εαυτό μου σε μειονεκτική θέση και υπενθυμίζω στον εαυτό μου, προτού πω κάτι, πρόσεξε μην τυχόν και μπει πάλι στο λούκι να αρχίσεις να απολογείς υπερβολικά και να γίνεις δουλοπρεπής απέναντι στους άλλους ώστε να τοποθετήσεις τον εαυτό σου χαμηλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνεις στην πράξη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η συνειδητοποίηση, η συνειδητοποίηση ότι εσύ έχεις έναν τρόπο που λειτουργείς που δεν σε βοηθά και να είσαι alert, να είσαι σε εγρήγορση προκειμένου να μην επιτρέπεις τον εαυτό σου να κάνει αυτή τη συμπεριφορά που συνήθως κάνει. Για παράδειγμα, λες, πώς μαθαίνω πότε φταίω εγώ και πότε άλλοι για να μην βασανίζω τον εαυτό μου συνέχεια. Λοιπόν, εδώ θέλω να σου πω ότι ίσως έχεις και κάποιους ψυχαναγκασμούς. Ψυχαναγκασμοί είναι οι σκέψεις οι, κουραστικέ, οι κουραστικές, οι οποίες έρχονται στο μυαλό μας έτσι αυτόματα και μας βασανίζουν. Μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως δεν φερόμε σωστά και σκέφτεσαι έτσι ψυχαναγκαστικά και ταλαιπωρείς. Για αυτό το κομμάτι συζήτατο με την ψυχολόγο σου, Μήπως πρέπει να δει και κάποιον ψυχίατρο για να πάρει για λίγο καιρό κάποια αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία βοηθάει στη ρύθμιση των ψυχαναγκασμών και των έντονων σκέψεων. Των ενοχλητικών, των παρασυφρητικών, ενοχλητικών έντονων σκέψεων. Δεν σου κάνω διάγνωση εδώ πέρα, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά συζήτα το με την ψυχολόγο που σε βλέπει. σε ρώτησα και την ηλικία τη, είναι, είναι μια κοπέλα η οποία έχει αρκετά μεγάλη ηλικία, δεν είναι άπειρη ψυχολόγο δηλαδή. Ρώτα την, μήπω πρέπει να δει και κάποιο ψυχίατρο, να σε εξετάσει ο ψυχίατρο, να δει μήπω έχει κάποια ήπια μορφή κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρε, φοβίε, ψυχαναγκασμούς Και όντω, αν πάρει μια αντικαταθλιπτική θεραπεία σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία που ήδη κάνει, να δει βελτίωση. Μπορεί γι' αυτό να μην βλέπει βελτίωση και γιατί χρειάζεσαι να πάρει παράλληλα και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Πώς βοηθάει η ψυχοθεραπεία απλά τα λε, υπάρχουν τρόποι τεχνικέ που λύνει σκέψει, τραύματα. Έχω διαβάσει για θεραπευτικέ τεχνικέ. Εσύ πώ δουλεύει. Μου είπε εκείνη ότι δεν χρησιμοποιεί. Ούτε εγώ χρησιμοποιώ θεραπευτικέ τεχνικέ. Ούτε εγώ. Έχω εκπαιδευτεί σε διάφορε ψυχοθεραπευτικέ μεθόδου. Αλλά όταν συναντώ, όταν συναντούσα στο γραφείο κάποιο θεραπευόμενο, δεν χρησιμοποιούσα συγκεκριμένε τεχνικέ. Η ψυχοθεραπευτική σχέση ήταν η πιο σημαντική μου μέθοδο για να βοηθήσω τον άλλον να ψυχοθεραπευτεί. Ο ψυχολόγος μου είπε ότι δεν χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους, ότι δουλεύει αναφέροντας τα παιδικά τραύματα, λες και εγώ έχω ανάγκη απλώς να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν είπα κάτι. Λοιπόν, το να μιλάμε για τα παιδικά μας τραύματα, για το να μιλάμε για την παιδική μας ηλικία, στην παρουσία του ψυχολόγου μας, και ο ψυχολόγος μας την ώρα που μιλάμε για τα παιδικά μας τραύματα και όλα αυτά μας έχουν ταλαιπωρήσει στην παιδική μας ηλικία, να μας δίνει ανατροφοδότηση, να μας δίνει ε, feedback, ανατροφοδότηση. Δεν μας λέει πω πω παιδάκι μου αυτό ήταν πολύ δύσκολο που πέρασες, πω πω όντως τραυματίστηκες πολύ. Πω πω δεν ήταν καλό ο τρόπο που λειτουργήσαν οι γονεί σου σε αυτή την περίπτωση. Ω γονεί έπρεπε να δράσουν γονεικά και να λειτουργήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχει δίκιο να νιώθει αδικημένη και τραυματισμένη, γιατί όντω δεν ήταν σωστή αυτή η συμπεριφορά. Ο τρόπο με τον οποίο ο ή ψυχολόγος, ε, σχολιάζει αυτά που λε και οι παρατηρήσει που κάνει μπορεί να σε βοηθήσουν πολύ να ξαναφτιάξεις το αφήγημα της ζωής σου. Τώρα σου λέω μία, δεν είναι μέθοδος, μία ιδέα από την αφηγηματική θεραπεία, μια μέθοδο στην οποία έχω εκπαιδευτεί, που σου, λέει πας εκεί και περιγράφεις τη ζωή σου και κάθε φορά που την περιγράφεις μαζί με τον ψυχολόγο σου βοηθάτε να αλλάξει το λεκτικό. Εντάξει, δεν σου λέω ότι αυτή τη στιγμή εσύ χρειάζεσαι αφηγηματική θεραπεία, ούτε θεωρώ ότι η αφηγηματική θεραπεία είναι χρήσιμη για όλου, επειδή έχω εκπαιδευτεί σε αυτή. Μην μένετε σε τύπους. Αν τεχνικέ τεχνικές, μέθοδοι, ασκήσεις κλπ, κλπ. Έχει πολύ καλούς ψυχολόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν ασκήσεις που έχουν φτιάξει και οι ίδιοι πολλές φορές και αυτές οι ασκήσεις τους είναι πολύ βοηθητικές και λειτουργούν. Έχει πολύ καλούς ψυχολόγους που δεν χρησιμοποιούν ασκήσεις και επίσης η επαφή τους με το ψυχοθεραπευόμενο του μέσα στη ψυχοθεραπευτική σχέση και τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία επίσης λειτουργεί. Έχει ψυχολόγους που ξέρουν ένα σωρό μεθόδους και κάνουν ασκήσεις και δεν είναι θεραπευτικοί. Ε, νομίζω ότι εσύ έχεις α, τον μηχανισμό της εκλογήκευσης ως συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας και οτιδήποτε σου συμβαίνει επιμένεις να το αναμασάς γνωστικά. Δηλαδή να σκέφτεσαι και να ξανασκέφτεσαι κάτι που συνέβη και που αυτό είναι κάπως σαν ψυχαναγκασμός, είναι κάπως σαν αιμονική σκέψη. Γι' αυτό σου είπα να συζητήσει με την ψυχολόγο, να σου κάνει παραπομπή σε ένα ψυχίατρο, να σε δει ένα ψυχίατρο, να σου κάνει διάγνωση, μην τυχόν έχει φοβίε, μην τυχόν έχει ψυχαναγκασμού ή ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή, μην τυχόν έχει κατάθλιψη. Όλα αυτά θεραπεύονται με αντικαταθλιπτική θεραπεία. Που άμα δει το βίντεο, θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη τη άγκη συμπάθεια, εξηγώ εκεί πολύ καλά το πώς λειτουργούν τα αντικαταθλιπτικά και σε διάφορα άλλα βίντεο που έχουμε σχετικά με την κατάθλιψη και τα αντικαταθλιπτικά και να πάρεις και την έξτρα βοήθεια. Γιατί εσύ χρησιμοποιώντας το μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης, το να τα περνά όλα σε ένα διανοητικό επίπεδο, δυσκολεύεσαι να συνδεθείς ουσιαστικά μέσα στη θεραπευτική σχέση και μπορεί και από σένα να έρχεται το ότι δεν δουλεύει η θεραπευτική σχέση. Δεν την ξέρω ότι ψυχολόγο... Δεν, δεν είμαι εκεί μια μίγα στον τοίχο την ώρα που κάνετε ψυχοθεραπεία για να μην μπορώ να κρίνω. Μου είπες να σου μοιραστώ σκέψεις μαζί σου. Μοιράζομαι. Μοιράζομαι. Αναφέρω άλλα θέματα που έχω θέσει στη ψυχολόγο. Γενικά λένε ότι το αίσθηκτό μας μας λέει για κάτι για τον άλλον και όταν αυτό σε κάνει να ανησυχεί ή ενοχλείσαι, να μάθεις να ακούς το αίσθηκτό σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω αν πολλέ φορές είναι αυτό που νιώθω και βλέπω στους ανθρώπους ή φοβάμαι επειδή έχω δει πολλά στη ζωή μου και γενικά τα βίντεο αυτά της θέκλας που έχω αναφέρει ότι βλέπω με έχουν ξυπνήσει και απλώς ανησυχώ. Κορίτσι μου, είναι τα βίντεο που βλέπει τα δικά μου που σε έχουν τρομάξει. Εσύ ίδια πόσα έχει βιώσει στη ζωή σου. Ε, δύο φορέ όταν ήσουν ένα παιδί πήγαν να σε βιάσουν. Τόσα άλλα περιστατικά που μου έχει διηγηθεί εσύ ίδια εμένα μέσω μηνυμάτων στο Instagram παλιότερα που δεχόσουν να χειρίσει του είδου κακοποίηση στη δουλειά σου. Δεν χρειάζεσαι περιστατικά από άλλου για να αναπτύξει φοβίε και τα δικά σου τραύματα είναι αρκετά και δικέ σου εμπειρίε είναι αρκετέ. Μήπως κάποιος σου είπε ότι βλέποντας τα δικά μου βίντεο παθαίνεις φοβίες ή ανησυχείς. Ε, κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υπόβαθρο για να αναπτύξει φοβίες ή να αναπτύξει ε, σκέψεις ταλαιπωρητικές δεν τα παθαίνει παρακολουθώντας τα βίντεο. Ε, Πάω παρακάτω στις σημειώσεις σου. Πώ αναφέρω σε μια νέα γνωριμία, πώ το επικοινωνώ ότι είμαι λίγο ντροπαλή, να μην φαίνομαι ω Σε μια νέα γνωριμία, είσαι ο σου. Το αναφέρει ότι είσαι ντροπαλή και ο άλλο, αναλόγω με το ποιόν του δικού του χαρακτήρος, αναλόγως με το τι ο άνθρωπο είναι. Θα σεβαστεί την τροπαλότητα σου και δεν θα σε καταπατήσει ή θα αρχίσει να σε καταπατά και εσύ θα αρχίσεις να τρέχεις μακριά. Δεν ξέρω αν είναι λογικό, για παράδειγμα, να είμαι δύο χρόνια μόνη μου. Ναι, μου πέρασε από το μυαλό το σεξ. Ναι, μου λείπει που και πού. Και από την άλλη, να μην κάνω βήμα για μια ξεπέτα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θέλω να γνωρίζω τον άλλον. Δεν μπορώ να αφήνω με ελεύθερη απλώ για ένα βράδυ. Το να μην μπορεί να κάνει ξεπέτα και να μην θέλει να κάνει ξεπέτα δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Όπω και το να θέλει κάποια να κάνει δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Έτσι λειτουργεί σε βάσου το. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε τέτοια πράγματα και να έχουμε όλοι την ίδια συμπεριφορά, αλλά όχι να ανησυχούμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ με κάποιον άγνωστο απλώς για μια νύχτα. Δεν είναι κακό αυτό. Είπαμε να προσέξουμε πολύ και το ζήτημα του μοντερνισμού στις σεξουαλικές και ερωτικές σχέσεις, γιατί πολλοί άνδρες και γυναίκες οι οποίοι θέλουν... Να περάσει το δικό του, κοροϊδεύουν τον άλλον. Όταν κάποιο του λέει: Ξέρει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ χωρί συνέστημα, όμα είσαι πίσω και δεν μπορεί να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. και εγώ μπορώ, γιατί θέλω να κάνω σεξ χωρις συνέστημα. Αυτού λεχθέντω τονίζω ξανά ότι αν μια κοπέλα θέλει και μπορεί, αν ένα κοπέλι θέλει και μπορεί να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. Και είναι εξηγημένο και είναι εξηγημένοι και συνεννοηθούν με το άλλο πρόσωπο. Και δεν υπάρχει εξαπάτηση, δηλαδή να κάνει σεξ και να αφήνει την, την εντύπωση ότι θα προχωρήσει σε σχέση ενώ εσύ θέλει απλώ σεξ σε μια βραδιά. Δεν είναι πάλι δείγμα προβλήματο αυτό. Ο εθισμό στο σεξ είναι άλλο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε ξεχωριστό βίντεο στο playlist για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ πιστεύω πω επηρεάζει την κατάσταση που είσαι, το πώ νιώθει. Δηλαδή, όταν ήμουν σε μια δουλειά και ήμουν γενικά καλά και ένιωσα ότι καταφέρνω πράγματα, κάνω αυτά που θέλω, ένιωθα εντελώ διαφορετικά από ό,τι νιώθω τώρα που θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο και που ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Δεν, έβλεπα έτσι όπως, δεν έκλεγα έτσι όπω με βλέπει εδώ. Όντω περνάμε διάφορε φάσει τη ζωή μα, φάσει δύναμη και φάσει αδυναμία, φάσει που είμαστε στα καλύτερά μα και φάσει που είμαστε στα χειρότερά μα. Αυτό είναι απλώ ανθρώπινο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σπίτι. Εκεί που λέω καμιά φορά ότι είναι φυσιολογικό να μιλά με του δικού σου, να εκφράζεσαι, το κάνουν όλοι, και είναι φυσιολογικό να στεναχωριέμαι που δεν έχουμε αυτή την επικοινωνία να στεναχωριέμαι. Μετά από την άλλη λέω μήπως μόνο εγώ έχω την ανάγκη να μοιραστώ και να πάρω την άποψη από τους δικούς μου. Μήπως είναι κάτι αφύσικο που οι άλλοι δεν το κάνουν. Γι' αυτό λέω καμιά φορά μήπως, φτιάξω, μήπως φταίω εγώ και μου λες γιατί ρίχνεις ευθύνες στον εαυτό σου. Κοίταξε, είναι όμορφο πράγμα να μπορούμε να έχουμε μια υγιή σχέση μεταξύ ενηλίκων όταν είμαστε ενήλικοι και εμείς και οι γονείς μας, αλλά χρειάζεται να έχουμε και όριμους γονεί για να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι έχει μια έντονη ανασφάλεια αγάπη μου και έχεις μια ανάγκη να συζητά συνεχώς τις ενοχλητικές σκέψεις που έχεις. Για παράδειγμα, ακόμα και όταν θυμώνω, αν θυμώσω, λέω μήπως είναι δικό μου φταίξιμο, έχεις και ενοχικότητα. Αν δεν θυμώσω και δεν αντιδρώ να βάλω στη θέση του τον άλλο, λέω μετά δεν με πειρασπίστηκα. Δεν ξέρω πότε πρέπει και εγώ, τι πρέπει, τι είναι υγιές να κάνω. Αυτή η ιδιλία η, η δυσκολία να αντιδράσει σε μία πρόκληση, ε, συμβαίνει σε πολλούς από εμάς. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να παρατηρεί τον εαυτό σου, να βλέπει κάτω από ποιε συνθήκε λειτουργεί καλύτερα και να προσπαθεί αυτέ τι συνθήκε να τι φέρνει στο μυαλό σου νοερά όταν έχει μια καινούργια συνθήκη, για να αποκτά αυτοπεποίθηση από παλιέ θετικέ σου εμπειρίε. Για την οικογένεια. Μια με βρίσκω παράλογη μαζί τους, ότι έχω μεγαλώσει τώρα, δεν έχω λόγο να νιώθω έτσι παραμελη, παραμελημένη. Δεν έχουν υποχρεώσει. Από την άλλη, θυμάμαι μια ζωή να μην με ρωτούν ποτέ πώς είμαι, να μην μπορώ να αναφέρω τίποτα με τους γονείς μου. Από τη στιγμή που ζεις μαζί με τους γονείς σου ξαναξυπνούν τα τραύματα που έχεις από την παιδική σου ηλικία από πράγματα που συμβαίνουν τώρα στην καθημερινότητα σας με τους γονείς σου. Άρα δεν είσαι παράλογη που θυμάσαι τα παράπονα από την παιδική ηλικία γιατί τα βιώνεις και τώρα στην ενήλικη ζωή. Δεν μπορώ να είμαι σε ησυχία, προσπαθώ να είμαι ήρεμη, να σκέφτομαι θετικά, προσπαθώ να βρω μια δουλειά, να πω στον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω. Έρχομαι σπίτι και με κάνει κουρέλι η μαμά. Ό,τι φταίω εγώ που είναι άρρωστη αυτή, συνέχεια μου κάνει κριτική, συνέχεια. Δεν μπορώ άλλο κάποιε φορέ. Καθαρίζω το σπίτι, πάλι το λερώνουν, πάλι τα ίδια κάνουν. Τρώνε παντού και τα αφήνουν κάτω. Είδε. Άρα τώρα, στην παρούσα φάση που είσαι 35 ετών, έρχονται οι γονεί σου και σε ταλαιπωρούν και σε κακοποιούν. Άρα δεν είσαι παράλογη να σκέφτεσαι ότι δεν φέρθηκαν και δεν φέρονται γονέικα. Αυτοσαμποτάρεται κάποιο. Έχω ακούσει, μήπως εγώ αυτό κάνω. Δεν ξέρω πώ το βλέπεις, Πώ με βλέπει. Το αυτοσαμποτάζ, ναι, το έχει το αυτοσαμποτάζ γιατί έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και πρέπει να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή σου και η αυτοεκτίμηση σου θα ανέβει με περισσότερη ψυχοεκπαίδευση, με επιμονή στη ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι που ζήτησε να πηγαίνει δύο φορέ τη βδομάδα και το πέτυχε. Και όπως είπα και προηγουμένως, ρώτα τη ψυχολόγο σου για να δεις και ψυχίατρο παράλληλα. Γιατί όταν έχουμε έτσι υποθάλπουσες καταθλίψεις, φοβίες, αγχώδεις διαταραχές, ψυχαναγκασμούς, δεν μας βοηθάει τόσο πολύ η θεραπεία όσο άμα κάνουμε παράλληλα με την ψυχοθεραπεία μας και μια αντικαταθλιπτική θεραπεία από τον ψυχίατρο. Δεν ξέρω αν χρειάζεσαι, θα πας στο ψυχίατρο και θα κρίνει αυτός αν χρειάζεσαι. Αν ήσουν αδική μου θεραπευόμενη, θα σου έλεγα να πας δεν θα πάθει τίποτα, δεν είναι επικίνδυνα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, δεν είναι θυστικά, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου αλλοιώσει την προσωπικότητα. Ίσα ίσα θα σε βοηθήσουν να απελευθερωθεί το μυαλό σου από τις συνεχείς ταλαιπωρητικές σκέψεις, οι οποίες έρχονται έτσι απρόσκλητα επειδή ακριβώς υπάρχει ε, πιθανόν, έτσι βλέπω από όσα μου γράφει, σου λέω δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση, πρέπει να στο ψυχέτρο, βλέπω πιθανόν μια ανισορροπία στους νευροδιαβιβαστές. Με πειράζει πολύ η γνώμη των άλλων. Με επηρεάζει πολύ η γνώμη των άλλων. Δεν θα σκεφτού για μένα. Ενώ για παράδειγμα λέω δεν είμαι κακιά. Γιατί να σκέφτονται έτσι για το κολλά μου φορά, που φοράω. Μου έχει τύχει να κλάψω γι' αυτό ακόμα και από αγνώστου. Αυτό δείχνει χαμηλή αυτοεκτίμηση το να είσαι 35 χρόνων και να σε επηρεάζει πολύ η γνώμη των άλλων. Και επίση δείχνει ότι έχει μεγαλώσει και με ένα πολύ αυστηρό παραδοσιακό τρόπο, και έχει μεγαλώσει ακούγοντα ότι πρέπει να έχουμε μια καλή εικόνα προ τα έξω και πρέπει να αρέσουμε σε όλου και δεν πρέπει να, δώνουν, να μην δίνουμε αφορμή σε κανέναν να πει τίποτα. Αγάπη μου, ό,τι και αν κάνουμε, πάλι κάτι θα βρουν να πούν. Θα φορέσει σκολά που έχει έτσι ωραίο σώμα, θα σου πούν είσαι μπίπ που φόρεσε σκολά Θα φορέσει πλατιά ρούχα, θα σου πούν. ενώ είσαι νέα κοπέλα και έχει ωραίο σώμα, τι φορά αυτά τα ρούχα. Πάντα κάτι θα βρουν να σου πούν. Άρα εσύ θα φορά αυτό που γουστάρει, αυτό που θέλει και α του να απαιδεύονται μόνοι του. Ε, εγώ κομπλάρω στο φλερτ, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι ξεκάθαρος και παίζει με τις λέξεις. Νιώθω σε φάση λες και είμαι 15 χρόνια και νιώθω άβολα. Αυτό ακριβώς το ότι κομπλάρεις το σεξ όταν ο άλλος δεν είναι ξεκάθαρος και παίζει με τις λέξεις είναι τον κάτι instinct σου, είναι η διέστησή σου ότι ο άλλος είναι μαλάκας, ότι ο άλλος είναι κακοποιητικός, ότι ο άλλο είναι ένα αρκισάκι. Οπότε σηκώνεσαι και φεύγει. Άμα σε πιάνει αυτό το κομπλάρισμα, σημαίνει ότι έχει απέναντι σου ένα δυνάστη. Και σηκώνεσαι και φεύγει. Ξεκάθαρα, αφού το λε και από μόνη σου. Κομπλάρο στο φλερτ, ειδικά όταν ο άλλο δεν είναι ξεκάθαρο και παίζει με τι λέξει. Ένα που θέλει να παίξει με τι λέξει, σημαίνει αρχίζει και παίζει με το μυαλό σου και σου κάνει γκασλάιτινγκ από πριν τα φτιάξετε. Άρα σηκουφίγε. Και μη λε ότι έχει πρόβλημα ότι είσαι Όσο βλέπω ότι δεν έχω την οικονομική ικανότητα να φύγω από το σπίτι, τρελαίνομαι και εκεί προσπαθώ. Λέω δεν θα τα καταφέρω ποτέ να έχω τόσα χρήματα. Άμα το βάλει στόχο, θα τα καταφέρει. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα τώρα, θα την έχει σε δύο, σε τρία, σε πέντε χρόνια. Προγραμμάτισε. Εγώ το βλέπω αξιοπρέπεια το να μην πα με κάθε βράδυ με, ένα, με όποιον άσχετο βρεθεί στο δρόμο σου. Γιατί εκείνη μου είχε πει ότι δεν είναι έτσι. Εγώ έχω αυτέ τι πεπιθήσει. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο ψυχολόγο. Έχει δίκιο. Εσύ αποφασίζει για σένα ότι εσένα σου ταιριάζει το να μην πηγαίνει κάθε βράδυ με κάποιον που θα βρεθεί στον δρόμο σου και δεν κριτικάρεις τι άλλε που μπορεί να πηγαίνουν. Εντάξει. Ο καθένα επιλέγει να έχει τι δικέ του αρχέ. Η δική σου αρχή είναι να μην πηγαίνει να κάνει σεξ με κάποιον για μια βραδιά. Αυτό για σένα είναι αξιοπρεπέ. Για μια άλλη κοπέλα είναι αξιοπρεπέ όταν έχει σεξουαλικέ ανάγκε να τι καλύπτει εξηγημένα. Και αυτό αξιοπρεπέ είναι. Άρα δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι τι ίδιε απόψει. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλη την ίδια αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ο καθένα αναλαμβάνει την δική του ευθύνη για τον εαυτό του. Αλλά επειδή έρχεσαι από μια πολύ συντηρητική κοινωνία και τη χάνει να γνωρίζω την κοινωνία από την οποία έρχεσαι και ξέρει πώ τη γνωρίζω, γιατί έχω αρκετή πείρα με εκείνη την κοινωνία. Υπάρχει έτσι αρκετό στερεοτυπισμό σε εκείνη την κοινωνία. Βγάζω στερεότυπο. Όποιο κάνει αυτό είναι έτσι, όποιο κάνει αυτό είναι αλλιώ. Όχι, να κάνει εσύ αυτό που θέλει. By all means, να κάνει αυτό που σου ταιριάζει, να κάνεις αυτό με το οποίο εσύ νιώθεις καλά και να μην σε ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Τώρα, αν εσύ θέλεις να κάνεις σεξ για μια βραδιά, γιατί είσαι δυο χρόνια μόνη σου και έχεις σεξουαλικές ανάγκες και ο εσωτερικός σου κριτής, δηλαδή όλα όσα σου έχουν μάθει, όλες οι απαγορεύσεις, όλες οι κατηχήσεις αυτές που έχεις δεχθεί μεγαλώνοντας σε αποτρέπουν και σε ντροπιάζουν εσωτερικά από το να το κάνεις, ναι, εκεί να το ψάξεις. Γιατί συνήθω μα ενοχλεί αυτό που κάνουν οι άλλοι και το κατακρίνουμε όταν θέλουμε να το κάνουμε και εμεί και δεν μπορούμε. Και ίσω εσύ να μην μπορεί γιατί σου έχουν βάλει αυτέ τι ιδέε μέσα στο μυαλό σου. Νομίζω έχει δίκιο ο ψυχολογό εδώ. Θέλω να μάθω να ζω αυθεντικά. Αυτό εννοώ όταν λέω Είμαι παιδί και δεν έχω κακή μέσα Είμαι αληθινό άνθρωπο. Μου είχε πει δεν είναι καλό να νιώθει σαν παιδί. Νομίζω πω η ψυχολόγο σου δεν κατάλαβε τι τη έλεγε όταν σου είπε Δεν είναι καλό να νιώθει σαν παιδί. Μήπω ήθελε να σου πει ότι είναι καλύτερα να έχει ψυχοσυναισθηματική οριμότητα. Μπορεί να είσαι ψυχοσυναισθηματικά όρημο και ταυτόχρονα είσαι και αυθεντικό. Το σαν παιδί δείχνει μια κάποια ανοριμότητα. Μήπω με την ψυχολόγο σου δυσκολεύεστε λίγο και στη μετάφραση τη γλώσσα, Μήπω. Ε, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να σε κάνω να θυμώσει ότι παίρνω το μέρο τη ψυχολόγου. Είδε προηγουμένω για τον άλλο, σου έχω πει, α πούμε, που παίρνει τόσα πολλά χρήματα, ή δεν ξέρω. Το βιβλίο που διαβάζω έλεγε κάπου φοβάμαι να δείξω την αγάπη μου γιατί δεν ξέρω τον τρόπο. Έτσι νιώθω κι εγώ. Ποιο βιβλίο διαβάζει, κόρη. Ποιο βιβλίο διαβάζει. Να διαβάζει ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, όχι να διαβάζει ποιο βιβλίο βρεθεί στα χέρια σου. Έχει κάτι βιβλία που τα γράφουν κάτι οι κοπέλες, τα οποία είναι γεμάτα από φθέγματα και γεμάτα σοφίες που λένε όλο χαζομάρες για τις ερωτικές σχέσεις. Δεν ένιωσα προστασία και ασφάλεια ποτέ. Αυτό είναι πολύ θλιβερό, είναι πολύ λυπηρό, σε πιστεύω και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να κοιτάξεις και το να πας σε ένα ψυχία το για να φτιάξεις και το κομμάτι το, το νευροχημικό, γιατί όταν ταλαιπωρούμαστε για πολλά χρόνια από ψυχολογικά τραύματα, από ψυχικά τραύματα και από κακο, και, και τότε μπορεί να χρειαζόμαστε να πάρουμε και κάποια βοήθεια, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία των νευροδιαβεβαστών στο σώμα μας. Και δεν είναι εντροπή αυτό. Και εγώ ξέρεις ότι παίρνω. Η μαμά, για παράδειγμα, θυμάμαι, όταν είμαστε με κόσμο προσπαθεί να σε πλησιάσει, να σε αγκαλιάζει κάτι ψεύτικο, ό,τι να είναι. Ενώ στο σπίτι δεν το κάνει ποτέ, είναι άλλος άνθρωπος, άρα η μαμά σου είναι να σου. Οπότε έχεις δεχθεί να κακοποίηση τουλάχιστον από τη μαμά σου στο σπίτι. Εγώ για παράδειγμα θέλω να μάθω στον εαυτό μου πότε κάποιο ενδιαφέρεται πραγματικά, πότε ο άλλο είναι ψεύτη ή δεν αξίζει να ασχοληθώ μαζί του. Αυτό το κάνει με το trial and error. Δοκιμή και λάθο, δοκιμή και λάθο, δοκιμή και λάθο. Στην πράξη το μαθαίνεις αυτό. Φτάνει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να είσαι παρατηρητική και να ε, δίνεις προσοχή στο πώς λειτουργήσει ο άλλος, πώς ένιωσε εσύ. Να παρατηρείς αυτό που συνέβη. Θέλω να είμαι ανοιχτή στις γνωριμίες φιλικές, ερωτικές, χωρίς να την πατήσω πάλι και έτσι να δώσω τα πάντα. Η αλήθεια αναλέγεται όταν ένας άνθρωπος αντιληφθεί ότι έχει πρόβλημα συνεξάρτησης στον αρχή που το αντιλαμβάνεται και όταν προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, ναι, μπορεί να έχει αυτή τη φοβία ότι αν αφαιθώ και αν κάνω μια καινούρια φιλία, μια καινούρια ερωτική σχέση, μπορεί να κακοπέσω πάλι και μπορεί να συνεξαρτηθώ. Όμω, όσο το δουλεύει και ψυχοθεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά και όσο καλυτερεύει την ποιότητα τη ζωή σου, αυτό ο φόβο θα φύγει. Έχω μάθει να είμαι αυτή που σώζω σε μια σχέση. Να, συνεξάρτηση. Θέλω να προσφέρω συνέχεια σω άκουσα ένα βίντεο και ταυτίστηκα με αυτό. Και γι' αυτό τα τελευταία τρία χρόνια, μόλι βλέπω κάτι προβληματικό, δεν το συνεχίζω καν. Κάθε μέρα διαβάζω τα βιβλία μου, κάνω πράγματα για μένα. Μπράβο και πολύ καλά κάνει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Και επίση λε εδώ η ευγένεια το να μην χαλάω χατήρια μου γυρνάει μπούμεραγγ, νομίζω. People pleasing. Λοιπόν, φίλε Ναδά, επειδή σε έχω δει και στο ψυχολογικό εργαστήρι και θα σε δω. Και θα σε δω ε, στην Αθήνα. 17 και 18 Ιουνίου έχουμε τέσσερι συναντήσεις, τέσσερα group για το δεύτερο ψυχολογικό εργαστήριο το οποίο, το οποίο έχει θέμα τη συνεξάρτηση. Πόσο πρόβλημα έχω με τη συνεξάρτηση, είναι ο τίτλο του, του εργαστηρίου πώς μπορώ να το αντιληφθώ, πώς μπορώ να το δουλέψω, πώς μπορώ να ξεπεράσω τη συνεξάρτηση. Θέλω να σου πω ότι είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο σε σχέση με το ιστορικό σου και όταν λέω το ιστορικό σου ενώ τα δύσκολα πράγματα που έχεις βιώσει μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι είσαι μια μετανάστρια στην Ελλάδα που ήρθες και βίωσες διάφορα ρατσισμούς και τέτοια το γεγονό ότι μαθαίνει μια νέα γλώσσα που είναι πολύ δύσκολη η ελληνική γλώσσα, είναι από τι πιο δύσκολε γλώσσε του κόσμου η ελληνική γλώσσα και όμω έχει την επιμονή και το θάρρο και τη δύναμη να μαθαίνει αυτή τη γλώσσα, όντω έχει παιδική ψυχή, είσαι καλοήθη άνθρωπο, έχει όμω φοβίε, έχει τραύματα και έχεις νομίζω και μια τάση να εκλογικεύεις τα συναισθήματα σου σαν ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας. Αυτό το βίντεο σε συμβουλεύω εάν θέλεις και αν το βρίσκεις χρήσιμο, να το πάρεις στη ψυχολόγο σου, χαιρετίσματα στη ψυχολόγο σου, δεν είδα κάτι αρνητικό στη ψυχολόγο σου από αυτά που μου λες, δηλαδή δεν, δεν σου είπε κάτι η ψυχολόγο σου το οποίο να με ανησυχήσει, να με προβληματίσει, δεν σου είπε για παράδειγμα κάτι που έχω ακούσει ότι έχουν πει άλλοι ψυχολόγοι ότι οι γονεί σου είναι ότι και, ό,τι και, ας, και να σου έχουν κάνει στις χώρες και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι ε, χρειάζεσαι ε, έτσι λίγο να μαζέψεις τις σκέψεις σου και τις φοβίες σου και αυτό θα το κάνεις, σου ξαναλέω, με την επίσκεψη στο ψυχίατρο, με τη διάγνωση, για κατάθλιψη, για φοβίες, για ψυχαναγκασμούς, για αγχώδιες διαταραχές, που για όλα αυτά είναι μια η θεραπεία, η αντικαταθλιπτική θεραπεία. Ξαναλέω, δεν σου κάνω διάγνωση, θα σου κάνει ο ψυχίατρος. Να πάρει την αγωγή εφόσον α, σε διαγνώσει ο ψυχίατρος ότι χρειάζεσαι και να συνεχίσεις παράλληλα και τη θεραπεία σου, να διαβάζεις αποκλειστικά ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, να μην διαβάζεις τα βιβλία που είναι στη μόδα, κάτι βιβλία που γράφουν κάτι τύποι οποίοι είναι ό,τι να είναι και είναι βιβλία τα οποία λένε λόγια από εδώ, λόγια από εκεί, τα οποία είναι σε παρασύρουν. Γιατί αυτό που διάβασες δεν ξέρω πώς να δείξω την αγάπη μου. Μαλακίες, sorry δηλαδή. Ε, να έχεις μία προσοχή στο τι βιβλία διαβάζεις, γιατί τώρα είσαι σε μία φάση που καλεί σε από μόνη σου και αναλαμβάνει από μόνη σου να κάνει την τεράστια επανάσταση, γιατί περί επαναστατική πράξεω πρόκειται, να κάνει αυτό το οποίο είπαμε σε ένα πρόσφατο θεωρητικό οδηγητικό βλόγ, να αλλάξει το λογισμικό που σου έχουν εγκαταστήσει μεγαλώνοντα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που κάνει, είναι φοβερά επαναστατικό. Έρχεσαι από μια χώρα εξαιρετικά συντηρητική, αντιμετωπίζεις όλες αυτές τις δυσκολίες στην Ελλάδα, επίσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι οικονομικές δυσκολίες μας επηρεάζουν και ψυχολογικά. Το να μην έχουμε δουλειά μας επηρεάζει και ψυχολογικά. Το να μην έχουμε χρήματα μας επηρεάζει και ψυχολογικά. Μας αγχώνει, μας προκαλεί ανασφάλεια κλπ. Και και Είναι όλα μαζί, δηλαδή χρειάζεται να δείξουμε λίγη καλοσύνη στον εαυτό μας. Είσαι σε καλό δρόμο. Χαίρομαι που βρήκε αυτή τη ψυχολόγο στο Δήμο και η οποία σου συμπαραστέκεται και δέχτηκε να κάνετε για δυο φορέ συνεδρία την εβδομάδα. Μπράβο. Ε, μην τη συγκρίνει με άλλου ανθρώπου. Εμένα η δουλειά μου, γιατί σε κάποια φάση μου είπε ότι σου έκανε εντύπωση ούτε όταν ήρθα εγώ στο, όταν ήρθε στο ψυχολογικό εργαστήριο, ότι εγώ θυμήθηκα ότι έχει δεχθεί μπούλινγκ στη δουλειά και λε: Η ψυχολόγο δεν θυμάται πράγματα που τη έχω πει. Μα άμα πηγαίνει κόρη και κάθε φορά λε μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπ Κοιτά λε, τα λε, τα λε, τα λε, τα λε, τα λε, τα λε. Η γυναίκα μπορεί κάποια στιγμή άνθρωπο είναι να χάσει και λίγο την προσοχή τη, αν μιλά συνέχεια και γρήγορα. Εντάξει. Δεν έχει σημασία, αν θα πούμε τα παραπάνω. Η ψυχοθεραπεία δεν δουλεύει με το πόσα παραπάνω θα πω και μετά πατά ένα μαγικό κουμπί ο ψυχολόγο και λύνονται τα προβλήματα. Η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με την ψυχοθεραπευτική σχέση. Προσπάθησε να είσαι πιο ειλικρινή με την ψυχολόγο σου. Και προσπέστησε, πάρτε σε αυτό το βίντεο, ρε φίλε. Πάρτε στο, όχι ότι εγώ θα επέμβω στη δουλειά τη, καμία σχέση. Ε, εγώ που σε είδα πρόσφατα, σε είδα πολύ καλύτερα από ότι ήσουν προηγουμένω. Άρα, όντω, σε έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία και δεν το καταλαβαίνει. Γιατί έχω μιλήσει μαζί σου ξανά πέρσι και πρόπερσι, είσαι σε πολύ καλύτερη ψυχοσυναισθηματική συνθήκη τώρα από ότι ήσουν πριν ένα-δύο χρόνια. Άρα και η ψυχοεκπαίδευση που κάνει και η ψυχοθεραπεία σε βοηθάει. Ε, νομίζω ότι έχεις μια τάση να εκλογικεύεις τα πράγματα και να απομακρύνεσαι από τα συναισθήματα σου και η ψυχοθεραπεία επιτυχάνεται σε στιγμές συναισθηματικές μεταξύ εσένα και του ψυχολόγου κατά τη γνώμη μου και αυτή η συναισθηματική συνάντηση και η συναισθηματική σύνδεση είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε τεχνική και από οποιαδήποτε Μέθοδο. Η διέστηση μου, τον κατήστη μου διαβάζοντα όλα όσα έχει γράψει είναι θετικά για αυτή την ψυχολόγο και χαίρομαι που τη βρήκε και που τη βρήκε και δωρεάν στο Δήμο. Μπράβο. Εντάξει. Αν δεν σε πειράζει, πάρτε στο, πάρτε στο βίντεο να το ακούσει. Ε, αν, αν με ακούσει, συνάδελφε, σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να παρέμβω στο έργο σου. Κάποιε γνώμε λέω, κάποιε ψυχοθεραπευτικέ υποθέσει λέω, σα δίνω τροφή για συζήτηση στη θεραπεία σα. Εντάξει. Αυτά την αγάπη μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμού σε όλους όσοι μάχονται με τους εσωτερικούς τους δαίμονες, όσοι μαχόμαστε με τις φοβίες μας, με τις ενοχές μας, με τους ψυχαναγκασμούς μας, με τα παιδικά μας τραύματα, με όλα, με όλα, με όλα, 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 όλα με τις δύσκολες σχέσεις και προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Μπορούμε και θα το επιτύχουμε. Στέλνω την αγάπη μου.